Τέλο, στην αναμονή μηνών βάζει υπογραφή του Σταϊκούρα στην τροποποιητική σύμβαση για την εκμετάλλευση ανθράκων στο τραγικό πέλαγο, απόρρια των συχνών επαφών και συνεργασιών του Υφυπουργού Εργασία Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Το πρωί τη Πέμπτη, ο κ. Σταϊκούρα ενημέρωσε τον Υφυπουργό πω υπεγράφει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου και η σύμβαση πλέον βαίνει προ κύρωση στο Κοινοβούλιο. Όσο για το άλλο ζήτημα, αυτό τη μετατροπή του κοιτάσματο τη Νότια Καβάλα σε αποθήκη φυσικού αερίου αναμένεται από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, το ΤΑΙΠΕΤ, το επόμενο τρίμηνο να μπει σε διαγωνισμό για πώληση. Οι μέτωπα είναι πολλά, δυστυχώ και πάρα πολλά από αυτά είναι ανοιχτά. Μακάρι να κλείνουν σιγά σιγά. Και βλέπω με πολύ μεγάλη μου ικανοποίηση ότι το ένα τουλάχιστον μέτωπο, αυτό με τα πετρέλαια, αρχίζει να κλείνει. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Υπάρχουν όμω και εδώ μικρή αστερίσκη από την πλευρά του Δήμου Καβάλα. Εμεί υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή το αίτημα των πετρελαίων να παραταθεί η ισχύ τη σύμβαση παραχώρηση και εκμετάλλευση και έρευνα στα συγκεκριμένα αυτά σημεία, στον κόλπο τη Καβάλα, για 15 ακόμα χρόνια. ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα τη επιχείρηση και να εξασφαλιστούν και οι θέσει εργασία. Να μπορούν να δουλεύουν εκεί όσοι δουλεύουν σήμερα και να δουλέψουν κι άλλοι τόσοι μακάρι στο μέλλον. Αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα ...που απομένουν να συζητηθούν, όπως είναι για παράδειγμα ο περιβαλλοντικός περιφερειακός πόρος... Ε, ...θεωρούμε ότι πρέπει να ερμηνευθεί αυθεντικά από τη Βουλή ότι δεν αφορά ολόκληρη την περιφέρεια... ...αφορά μονάχα τους τέσσερις νομού, ε, δήμους του νομού Καβάλας, οι οποίοι και πλήττονται από την λειτουργία... Της, των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και βεβαίως κινδυνεύουν σε περίπτωση ατυχήματος να πληγεί το τουριστικό τους προϊόν και να πληγεί και το περιβάλλον. Άρα λοιπόν αυτός ο πόρος χρειάζεται να κατευθυνθεί προς τις τοπικές κοινωνίες της δικιάς μας περιοχής. Επιπλέον όμως να διευρυνθεί και το έσοδο που θα εισπράξουν αυτοί οι τέσσερις δήμοι να μην τα εισπράξει μόνο τα φορολογικά μονάχα το κράτος από τα ακαθάριστα έσοδα των πετρελαίων, αλλά να εισπράξουν, να εισπράξουν και οι Δήμοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση, έχω κάνει ένα υπόμνημα ε, σε όλους, τους τέσσερις βουλευτές μας και στο Κοινοβούλιο και στους Υπουργούς και στον Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι θα πρέπει να δικαιωθούμε, ακριβώς γιατί έτσι το λέει η λογική. Στο άλλο στρατόπεδο, ωστόσο, στο στρατόπεδο τη εταιρεία Ελφέ Ελληνικά Λιπάσματα, η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Το απόγευμα τη Τετάρτη, η διοίκηση τη ΔΕΠΑ απέρριψε την πρόταση ρύθμιση του χρέου ώστε να επανέλθει στο εργοστάσιο τη Νέα Καρβάλης το φυσικό αέριο. Μακάρι επίση να βρεθούν λύσει και για το θέμα των Ελφέ, δηλαδή τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, όπω λέγεται πια, και να δοθεί αέριο, φυσικό αέριο, γιατί αλλιώ θα κλείσει το εργοστάσιο. Και κλείσει το εργοστάσιο των λιπασμάτων πραγματικά καήκαμε όλοι μας εδώ πέρα γιατί ε, αυτό το εργοστάσιο δίνει δουλειά σε πάνω από χίλιους ανθρώπους σε όλο το νομό Καβάλας. Άλλα ανοιχτά θέματα βεβαίως είναι το 12% ε, για η επιχορήγηση δηλαδή, του κόστους εργασίας των επιχειρήσεων οι οποίες δεν απολύουν το προσωπικό τους. Θα πρέπει να αναλογιστούν οι θύνοντες ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη δεν εννοούμε μονάχα τις επενδύσεις που θα έρθουν από έξω που και αυτές ακόμα τις ακούμε αλλά δεν τις βλέπουμε. Αλλά εννοούμε και να σωθούν οι επιχειρήσεις που υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν σε όποιο κλάδο της οικονομίας και αν δραστηριοποιούνται. Κυρίως τη μεταποίηση, γιατί εκεί απασχολείται και πολύ προσωπικό. Εμείς υποστηρίζουμε το αίτημα αυτό, επανειλημμένα έχουμε υποβάλει σχετικά υπομνήματα και πρόκειται σύντομα να κάνουμε συνάντηση, σύσκεψη φορέων από κοινού τον Δήμαρχο Δράμα, τον Κυριάκο τον Χαρακίδη, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το τεράστιο και κεφαλαιόδο σημασία για την οικονομία του τόπου μα.